Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Θα σηκωθώ τώρα, γιατί θέλω να σας δείξω εδώ. Θα σηκωθώ και ελπίζω να μην σας φέρνω, να μην σας πιάνω εξαπίνης. Θέλω να μου φέρετε εδώ μπροστά να δούμε αυτές τις φωτογραφίες που σας έστειλα νωρίτερα από μια παραλία, παρακαλώ πολύ, κάπου στο Ρέθυμνο. Μια παραλία στο Ρέθυμνο, της αλίευσα μέσα από το προσωπικό προφίλ του Νικόλαου του Τσιμπισκάκη. Σε μια παραλία κάπως ερημική, μου λέει, στον Άγιο Νικόλαο, είναι προς τα κάτω, περίπου στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Δείτε λίγο αυτές τις φωτογραφίες, φέρτε τις παιδιά full screen μπροστά μας. Ουσιαστικά είναι τα απομεινάρια από ένα τσιμπούσι που έγινε με αχινούς. Και εγώ τώρα να ρωτιέμαι, είναι νόμιμο ή παράνομο να οι ερασιτέχνες αλλοιείς ή οποιοδήποτε ερασιτέχνης να πηγαίνει και να κάνει τέτοια ιστορία στους αχινούς τη στιγμή που είναι προστατευόμενο είδος. Θα πάω τηλεφωνικά να συναντήσω τον πρόεδρο των αλλιέων, εδώ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Γιάννη Ανδρουλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Μέρη Καριωτάκη, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Και είναι νόμιμο ή παράνομο να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Κυρία Καριωτάκη, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα 65-14 και μάλιστα το προεδρικό διάταγμα είναι του 2014, 65-14 του 2014, η αλίευση του αχινού τον περιορίσανε και απαγορεύεται από 1η Απριλίου για 8 μήνες και επιτρέπεται από 1 Δεκέμβρη ως 31 Μαρτίου. Αλλά τι λέει το προεδρικό διάταγμα? Αυτά πάντως είναι προσφάτως φαγωμένα που βλέπω εγώ στην τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι ήταν του Μάρτη αυτά και βγήκαν τώρα. Προφανώς είναι χτες προχτές, ας πούμε. Άρα είναι παρανομία, σωστά? Υπερπαρανομία. Καταρχάς προβλέπει το 65-14 προεδρικό διάταγμα το μέγεθος να είναι 5 εκατοστά τουλάχιστον το κάθε κομμάτι ο αχινός. Ένας εραστέχνης για 3 μήνες, 4 που επιτρέπεται να αλλιεύσει αχινό πρέπει, του δίνει η νομοθεσία το δικαίωμα μέχρι 20 αχινούς να βγάλει. Μέχρι 20 ο εραστέχνης. Μάλιστα. Ο επαγγελματίας που έχει άδεια παράκτια αλληλείας και ο στρακοειδής τον έχει ελεύθερο. Mm-hmm. Σε αυτές λοιπόν, κυρία Καζιωτάκη, τις περιπτώσεις υπάρχουν οι λεγόμενες διοικητικές κυρώσεις που τις επιβάλλει η αρμόδια λιμενική αρχή. Αρκεί να πάρει χαμπάρι η λιμενική αρχή ότι στο σημείο το συγκεκριμένο γίνεται τσιμπούση, σωστά? Βεβαίως. Mm. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι οι αχινοί οι οποίοι για να αλλιευθούν πρέπει να είναι σε ειδικές ζώνες ελεγχόμενες, τις οποίες θα πάει η αρμόδια επιτροπή και παίρνει δειγματοληψία από τα νερά και κάνει διάφορες έρευνες. Από συγκεκριμένο σημείο πρέπει να είναι αλλιεγμένη η αχινή αυτή. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πηγαίνανε για εμπορία, αλλά δεν νομίζω να φάγανε εκεί. Πηγαίνανε για ιδιώτη. Τι να πω κι εγώ. Και βέβαια και όλα μέσα στη θάλασσα, έτσι, και τα υπολείμματα, ακόμα και οι λεμονόκουπες μέσα στη θάλασσα, όπως μπορούμε να δούμε στις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Το προεδρικό διάταγμα, κυρία Καριωτάκη, σας το ξαναλέω, 65-14 του 2014 το ανανεώσανε. Και μάλιστα λέει, ελάχιστη αλίευση από τους εραστέχνες. Το λέει το προεδρικό διάταγμα, ελάχιστη, τη λέξη αυτή αναφέρει και σου λέει 20 κομμάτια. 20 κομμάτια. Και σας λέω και τις ημερομηνίες απαγόρευση, από 1 Δεκεμβρίου ως 31 Μαρτίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί το απαγορεύσαμε τον αχινό, τώρα κλείνοντας, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί απαγορεύσαμε την αλίευση? Είναι είδος προς εξαφάνιση. Μάλιστα. Έχει καραφλύνει όλη η Κρήτη και όχι μόνο η Κρήτη.
Και όχι μόνο η Κρήτη. Mm-hmm. Είναι είδος προς εξαφάνιση, κυρία Καριωτάκη, αυτό. Το οποίο είδος δεν είναι για να το τρώμε. Ουσιαστικά είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός κρίκος της αλυσίδας της ζωής, της πραγματικής ζωής που υπάρχει κάτω από το νερό, σωστά? Βεβαίως, βεβαίως. Αν όχι ο σημαντικότερος, ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους. Βεβαίως, βεβαίως, κυρία Καριωτάκη. Τι να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλάκη, για την άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.